Πάμε στην κυρία Θεοδωρίδη. Κυρία Θεοδωρίδη, πήραμε μια μικρή γεύση. Ανοίγουν λοιπόν τα καταστήματα, αλλά υπάρχει... Σήμερα. Σήμερα. Άντε, με το καλό. Ναι, ναι. Πραγματικά οι έμποροι είχαν αγανακτήσει πλέον. Μπόρεσαν κατά κάποιο τρόπο να ανταπεξέλθουν τουλάχιστον στα βασικά τους έξοδα ορισμένοι. Όλοι όσοι προτίμησαν και προσπάθησαν να πουλήσουν με αυτό που ονομάζεται εδώ με την αγγλική φρασιολογία click and collect. Δηλαδή έπαιρνες τηλέφωνο στο μαγαζί είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε κατευθείαν τηλεφωνικά, παρήγγελνες ένα αγαθό, ένα ακριβώς, είτε το πλήρωνες μπροστά στο μαγαζί, το οποίο μαγαζί είχε τη βιτρίνα του κλειστή, ένα τραπέζι μπροστά, η πόρτα μισάνοιχτη, ένα τραπέζι μπροστά. Έτσι, στα όρθια δηλαδή, στα γρήγορα. Στα όρθια, μπροστά στην πόρτα, πήγαινες, έκαμνες με ανέπαφο, με την κάρτα, την πληρωμή, είτε έπαιρνες... Σε όλα τα προϊόντα αυτά, όλα τα μαγαζιά, δηλαδή ρούχα, βιβλία, κομπιούτερ. Ναι, ναι. Όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Βέβαια αυτό ήταν πολύ περιορισμένο για τους εμπόρους. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο απλό. Σίγουρα. Και από σήμερα επιτέλους αυτά ανοίγουν. Και υπάρχει όμως απαγόρευση, κυρία Θεοδωρίδου, 9 το βράδυ με 7 το πρωί. Βεβαίως. Με μηνύματα κινήσετε και εσείς όπως εμείς εδώ και με χαρτιά, με έγγραφα. Βεβαίως, βεβαίως. Και θα συνεχίσει αυτό μέχρι και τον Ιανουάριο. Η τελική άρση θα γίνει εφόσον έχουμε κάτω των 5.000 κρουσμάτων την ημέρα. Πόσα έχετε τώρα? Νέων κρουσμάτων. Πόσα έχετε τώρα? Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στις 10.000. 10 με 11.000. Άρα έχετε δρόμο κι εσείς. 12 ήταν κάτι χθες, αλλά η τάση είναι καθοδική. Οι γιορτές... Αυτό το οποίο είναι βασικό είναι ότι δεν ανοίγουν τα εστιατόρια, δεν ανοίγουν τα καφενεία και εκεί ο κόσμος είναι απελπισμένος, μπορώ να πω, διότι εκεί η εστίαση έχει χάσει... Τα μισά εστιατόρια στο Παρίσι θα κλείσουν, παραδείγματος χάρη. Οι άνθρωποι δεν αντέχουν πλέον τόσους μήνες απραξίας και ορισμένα εστιατόρια δεν είναι δυνατόν να πουλάνε μόνο πακέτο το φαγητό τους. Ορισμένοι το κάναν, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και θα ανοίξουν τα εστιατόρια και τα μπάρ 20 Ιανουαρίου, όπως διαβάζουμε. Ακριβώς. Άρα τα Χριστούγεννα τίποτα, σφραγισμένα όλα. Τίποτα σφραγισμένα, μόνο στα σπίτια και μόνο 6 άτομα ενήλικες. Τελευταία ερώτηση, δηλαδή... γρήγορα, κυρία Θεοδωρίδου, πειθαρχεί ο κόσμος? Ναι. Πειθαρχεί. Πειθαρχεί. Πειθαρχεί, διότι δεν έχει άλλη επιλογή. Κοιτάξτε, γύρω στις 9-10 Νοεμβρίου είχαμε γύρω στις 60.000 κρούσματα την ημέρα. Καταλαβαίνετε ότι ήταν υπερβολικά. Έτσι, βέβαια. Καταφέρανε μέσα σε 2-3 εβδομάδες, είμαστε 28 Νοεμβρίου σήμερα, σήμερα πρέπει να έχουμε κάτω των 10.000 νέων κρουσμάτων. Πάει πολύ καλά αυτή η ιστορία. Μακάρι να συνεχίσει να πηγαίνει έτσι. Περίτρανα ότι ο εγκλισμός, η αυτοσυγκράτηση του κόσμου και η ελάττωση της κυκλοφορίας επιτρέπει. Κυρία Θεοδωρίδου, μπορούμε να τα πούμε και τις γιορτές, να δούμε και πώς είναι εκεί κοντά και πώς θα γιορτάζετε κι εσείς οι Έλληνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.